Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας και έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με την Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, κυρία Μέρη Κοσμίδου, για να συζητήσουμε για την κατάσταση την οποία επικρατεί στις εκπαιδευτικές μονάδες της Ροδόπης. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ανοιχτά λοιπόν παραμένουν προς το παρόν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναμένοντας βέβαια και τις νέες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αύριο Σάββατο 31 του μηνός. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ροδόπη αυτή τη στιγμή? Ναι, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε ολική αναστολή λειτουργίας το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κομωτινής, το εσπερινό Γενικό Λύκειο Κομωτινής και το Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήριο, αυτό που λέμε το ΟΕΚ, το Ειδικό Σχολείο των Υφαντών. Αυτά είναι τα σχολεία που η αναστολή τους είναι πλήρης. Από εκεί και πέρα έχουμε στο δεύτερο γυμνάσιο ένα τμήμα σε αναστολή. Στο πρώτο γυμνάσιο έχουμε 2 τμήματα σε αναστολή. Στο τρίτο γυμνάσιο είχαμε ένα, του οποίου η αναστολή τελειώνει σήμερα, και τη Δευτέρα τα παιδιά επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο τους. Εκεί βέβαια δεν έχουμε φυσικά, και αυτό είναι και το ευτυχές, κανένα άλλο νέο κρούσμα. Στο δεύτερο ημερήσιο Γενικό Λύκειο έχουμε ένα τμήμα σε αναστολή, όπως ένα τμήμα έχουμε και στο τέταρτο γυμνάσιο και ένα τμήμα έχουμε και στο εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Κομωτινής. Δεν έχουμε κανένα στα περιφερειακά, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουμε τίποτα ευτυχώς στο μουσικό, αυτό το οποίο ενδεχομένως να προβλημάτιζε αρκετούς. Είμαστε καλά σχετικά. Τα κρούσματα είναι τόσο εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές. Μαθητές θα έλεγα βασικά οι περισσότεροι, 21 τον αριθμό, και 3 οι εκπαιδευτικοί. Και ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα σταματήσουμε να αυξάνουμε και να μπαίνουμε να έχουμε αναστολή λειτουργίας τμημάτων. Θα επισημάνω και θα παρακαλέσω αυτό το οποίο έχω βγάλει και ως ανακοίνωση, ότι όταν λέμε ολική αναστολή δεν εννοούμε ότι θα γυρίσουμε έξω, ότι κλείσαμε το σχολείο απλώς έτσι γιατί δεν θα κάνουμε μάθημα, αλλά τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε. Ενδεχομένως σε αυτό να οφείλεται, στο γεγονός ότι δεν αντιληφθήκαμε τι ακριβώς κάνουμε, να οφείλεται η σταδιακή αύξηση των κρούσματων στο πρώτο Γενικό Λύκειο, το οποίο αν και τέθηκε σε αναστολή σχεδόν αμέσως, μέχρι και σήμερα έχουμε αύξηση των κρούσματων. Τώρα έχει αρχίσει η τρίτη λυκείου να εμφανίζει κρούσματα. Αυτό θα ήθελα να πω, αν στο προσέξουν οι γονείς, δεν κλείνουμε το σχολείο για να πάμε σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Αλλιώς θα ήμασταν και μέσα στο σχολείο. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι στους 6.000 μαθητές που έχουμε και στους 600 εκπαιδευτικούς, το ποσοστό είναι πάρα πολύ λίγο. Άρα τι σημαίνει? Ότι μέσα στο σχολείο είμαστε σχετικά ασφαλείς. Οι έξω δραστηριότητές μας είναι εκεί που χαλαρώνουμε, που δεν δίνουμε σημασία, που ερχόμαστε πιο κοντά, που είμαστε πιο χαρούμενοι ενδεχομένως και αγκαλιαζόμαστε και όλα αυτά. Στο σπίτι μας παρακαλώ, μέχρι να τελειώσουν, 14 μέρες είναι, και μάλιστα και σε πολλές σχολικές μονάδες ούτε καν 14 ολόκληρες μέρες είναι, θα περάσουν γρήγορα, ας αξιοποιήσουν οι μαθητές το χρόνο τους. Πολύ σημαντική η επισήμανση αυτή η οποία κάνατε και θα είναι καλό να τη λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και οι γονείς αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές. Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι οι απολυμάνσεις των εκπαιδευτικών μονάδων συνεχίζουν κανονικά. Η καθαριότητα έχει εντατικοποιηθεί και τα μέτρα προστασίας φυσικά λαμβάνονται ακόμη αυστηρότερα, σωστά? Έτσι ακριβώς έχουμε να τονίσουμε και να επιβραβεύσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κομωτινής, ο οποίος άμεσα έχει επιδείξει έως τώρα ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά τιμά την πόλη μας.
και νύχτα έχει πάει και έχει απολυμάνει και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο των σχολείων. Και μάλιστα υπήρξαν και σχολικές μονάδες που απολυμάνθηκαν 2 φορές σε 2 μέρες, γιατί είδαμε νέα κρούσματα να εμφανίζονται, ιδίως στις σχολικές μονάδες, που, σε κτίρια μάλλον που έχω, σχολικές μονάδες να συστεγάζονται. Εκεί ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Οπότε δεν υπήρξε πραγματικά τμήμα που να τέθηκε σε αναστολή και να μην έγινε η απολύμανση όλου του σχολικού κτηρίου και συγκροτήματος. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, η όλη αυτή η κατάσταση πρωτόγνωρη έχει επηρεάσει την ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών αυτή τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά? Είναι πολύ νωρίς να πούμε για την απόδοση. Δεν έχουν μπει τα διαγωνίσματα, δεν έχουν μπει τα τεστ, δεν έχουμε δώσει βαθμούς. Άλλωστε και στο γυμνάσιο και στο λύκειο έχουμε τετράμινα. Είναι νωρίς να μιλήσουμε για απόδοση. Ψυχολογία, θα σας πω ότι είχαμε ένα θέμα προσαρμογής. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι τα σχολεία δεν πρέπει να κλείσουν. Γιατί φεύγουν από τη φιλοσοφία της σχολικής ζωής τα παιδιά. Γιατί αλλάζουν νοοτροπία. Γιατί φεύγουν από το πλαίσιο το παιδαγωγικό και το σχολικό. Και το βλέπουμε αυτό και στην σημερινή μας, μέχρι τώρα, στην συμπεριφορά των παιδιών, ότι είναι λίγο δύσκολο το να επανέλθουμε και να δούμε πίσω πράγματι τους μαθητές όπως ήταν πριν. Θα πω βέβαια, ιδίως τα παιδιά του γυμνασίου έχουν δείξει μία φοβερή συνέπεια στο πώς τηρούν τα μέτρα της προσωπικής υγιεινής. Θα πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από τα παιδιά που φορούν τις μάσκες τους μέσα και έξω από την τάξη και ότι πραγματικά ζουν αυτήν την καινούργια πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που κάθε μέρα αλλάζει, έναν κόσμο που δεν είναι ο ίδιος που ήταν χθες ή προχθές. Εδώ λοιπόν έχουμε δει μια φοβερή προσαρμοστικότητα των παιδιών. Και αυτό είναι άλλωστε που κάνει και τα παιδιά διαφορετικά. Είναι το ευέλικτο, είναι ότι είμαστε εύπλαστα σε αυτή την ηλικία και είναι αυτό που οι παλιότεροι λέγανε ότι απορροφούν σαν σφουγγάρι. Μαθαίνουν πιο εύκολα, μετακινούνται πιο εύκολα από τις παλιές συνήθειες και οικειοποιούνται νέες συνήθειες και νέες καταστάσεις. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε ελπίδα για τα παιδιά και με τα παιδιά και ότι φυσικά οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές, γιατί δεν θα πρέπει να φύγουμε πάλι από το πλαίσιο όλο το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Μάλιστα, κύριε Κοσμίδου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την πολύ σημαντική ενημέρωση που μας πραγματοποιήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.